Ωραία, λοιπόν. Ο Μπάρτζης κατάλαβε ότι με κάποιο τρόπο η προσωπικότητά του και ο τρόπος που χειρίστηκε όλο το παιχνίδι δεν σου άρεσε. Θα αφήσω ένα μικρό παραθυράκι να πω ότι ίσως η στρατηγική του δεν τέριαζε με τη δική σου στρατηγική, οπότε γι' αυτό και να σε ενόχλησε. Αυτό, το παραθυράκι. Δύο λεπτά, δύο λεπτά. Για να εκτιμήσουμε σωστά μια στρατηγική, πρέπει να έχει κάποια κριτήρια, κάποια στοιχεία. Ευφυΐα, εντιμότητα και ειλικρίνεια. Γιατί το λες αυτό, είναι απαραίτητα δεν μπορώ να επιβραβεύσω μία στρατηγική η οποία είχε κουτοπονηριά, θυματοποίηση και ψέμα. Δεν είναι να αποθεώσουμε καμία στρατηγική. Αυτή δεν την εκτιμάει κανένας. Ο κόσμος την εκτιμάει και είναι μέσα ακόμα όμως. Πρέπει να έχει ευφυΐα, εντιμότητα και ειλικρίνεια. Άκου λίγο. Έλα, πες. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά την ίδια στιγμή δεν είμαι και σίγουρος αν η στρατηγική θέλει εντιμότητα. Εδώ μιλάμε τώρα, παιδιά, υπάρχει ένα έπαθλο. Όταν υπάρχει ένα έπαθρο που είτε λέγεται αυτό survivor, είτε λέγεται επιτραπέζιο στο σπίτι, είτε λέγεται κερδίζω τις εκλογές, η στρατηγική δεν θεωρώ ότι περιλαμβάνει ακριβώς την εντιμότητα. Η στρατηγική έχει να κάνει με το πώς θα φέρω τον κόσμο υπέρ μου. Τότε να επικροτήσουμε την. Κανένα, καμία επικρότηση. Όχι, δεν χειροκροτάω κανέναν. Απλά σου λέω ότι δεν είναι απαραίτητο ακριβώς. Είναι ένα παιχνίδι και υπάρχει μια στρατηγική. Εγώ δεν γνωρίζω ούτε σένα προσωπικά πέρα από τις δύο φορές που βρεθήκαμε, ενώ ούτε τον Νίκο που έχει έρθει μία φορά και τον Ηλία που έχει έρθει δύο φορές. Παρ' όλα αυτά, έρχονται κατά καιρού στα αυτιά μου ότι ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα ήμασταν εκεί πέρα και ήταν λίγο αλλιώς τα πράγματα. Δεν είμαι έτσι στη ζωή μου. Το θέμα είναι ότι ξανά έγινε κάτι. Δηλαδή το να αποδομήσω παίκτες ή να τους διώξω. Με το χειρότερο τρόπο, να προσπαθήσω να τους διώξω με το χειρότερο τρόπο από το παιχνίδι, δεν είναι έντιμο. Ποιος είναι ο χειρότερος, ο χειρότερος τρόπος είναι να πω ένα ψέμα και να εκβιάσω παράλληλα με άλλη θεατρική παράσταση, οσκαρική θα έλεγα, και να αναγκάσω την παραγωγή και εκβιάζοντας τους πάντες. Ένας. Το ίδιο πάθε και ο Γκότσης. Ναι, ρε παιδιά, αλλά να σου πω. Το ίδιο πάθε και ο Γκότσης. Γιατί ο Μπάρτζης παρακίνησε την αντίθετη ομάδα και κυρίως τον Τάκη να ξεσηκωθεί εναντίον του Γκότση και έτσι έφυγε και ο Γκότση. Του νικητή του Survivor. Του νικητή του Survivor. Του Ηλία Γκότση. Μα είχε φάει τη ζωή. Ηλία Γκότση μου, νικητή του Survivor. Νικητή του Survivor. Ναι. Του ηγέτη. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Ας πούμε, θέλω πραγματικά να το καταλάβω, ενώ και δεν είμαι υπέρ κανενός, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, πάρτε τα λεφτά να τα φάτε, να είστε γεροί όλοι. Δεν μου τα κλέβετε. Αλλά πραγματικά θέλω να καταλάβω πώς γίνεται να έχει τόση δύναμη ένας άνθρωπος, ένας παίκτης που μπορεί να φέρει τούμπα όλους τους παίκτες για να εναντιωθούν και μια παραγωγή ενώ ουσιαστικά δεν υπήρχε παράπτωμα. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι ενώ δεν είχε γίνει κάτι, τελικά επειδή απείλησε, διώχνει παραγωγή τα φαβορί της. Καλησπέρα, διώχνω κάποια φαβορί. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Κάπου κάτι μου λείπει που δεν ξέρω εννοώ. Τι είναι αυτό, η συμφωνία, τι είναι αυτό που ένας παίκτης φέρνει τις τούμπες. Έγινε μια συμφωνία πριν αναχωρήσουμε όλοι οι παίκτες μαζί με τον κύριο Αντζού. Τη γνωρίζω. Άμα βρω κινητό, πάτε σπίτια σας. Ναι. Οπότε ο εκβιασμός έγινε όταν πάτησαν κάποιοι και εκβιάσανε τους πάντες και όλα. Πάνω σε αυτό. Εσύ ήσουν ενάντια σε αυτό ότι κάποιοι παίκτες μπορεί να παραβιάσανε είτε να παραγγείλουν φαγητό με το κινητό, ας πούμε, ή να μάθουν νέα ή οτιδήποτε. Εσύ σε αυτό πώς ήσουν, η στάση σου ποια είναι. Εγώ θα εκνευριζόμουν αν δεν είχα κινητό κι εγώ, αν με ρωτάς. Έλεγα κάτσε, ρε φίλε, έχουμε πει 10 κανόνες. Αν κι εγώ που και που είχα το κινητάκι μου, αλλά όχι στη συχνότητα αυτή, θα έλεγα ρε παιδιά να το καταλάβουμε λίγο να το μαζέψουμε. Οι περισσότεροι ήταν εναντίον αυτών όλων και γι' αυτό και. Πολλοί τρόμαξαν κιόλας. Δεν θα υπήρχε καμία περίπτωση να πάω σε ένα τέτοιο παιχνίδι και να χαλάσω το όνομά μου. Παραβιώζοντας τον οποιοδήποτε κανόνα. Ακόμα κι αν πίναγα. Okay. Η ψυχραιμία μου και η λογική μου δεν μου το επέτρεπε. Συμφωνώ. Και αυτό που δεν ξέρω αν πολλοί κόσμος με επικροτεί ή με αδικεί ή με προσβάλλει. Ποιο? Αλλά έπαιξα το παιχνίδι τίμια. Και αυτός ήταν και ο σκοπός μου. Τώρα. Μακάρι παντού να παίζανε όλοι το παιχνίδι και να το παίζανε και τίμια. Κάποιοι δεν παίξαν καθόλου το παιχνίδι και το παίξαν και τίμια. Εγώ νομίζω, έχω την αίσθηση βασικά, ότι πέρα από τον πολύ βασικό κανόνα που σας δόθηκε, ότι παιδιά, άμα βρούμε κινητό, φεύγετε, μην κάνουμε κουβεντούλα. Δεν υπήρχε κάποιος κανόνας το πώς πρέπει να παιχτεί το παιχνίδι. Γιατί μπορώ να σου πω πάνω σε αυτό που λες, που δεν διαφωνώ καθόλου, ενώ δεν έχω να σου προσάψω κάτι, γιατί δεν το παρακολουθώ. Σε πιστεύω σε αυτό που λες. Το έπαιξα τίμια.